Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκπομπή εμείς και ο κόσμος μας αυτή την ώρα μαζί σας και για μία ώρα από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ και δορυφορικά στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Σας ευχαριστούμε, σας χαιρετούμε και να είστε πάντοτε καλά που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Δύο ώρες το πρωί εμείς στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου, 8 με 10, ραδιοφωνικά στην παρέα σας και τώρα τηλεοπτικά άλλη μία ώρα στο πρώτο κανάλι και στο ΡΙΚ ΣΑΤ. Σήμερα χαιρετάμε ιδιαίτερα τους απόδημούς μας από το όμορφο Κυλάνι. Και στο όμορφο Κυλάνι επίσης πάμε και σας χαιρετάμε σε ολόκληρο αυτό το υπέροχο χωριό και να είστε πάντοτε καλά. Τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας και το σεβασμό μας έχετε να το ξέρετε. Παραδοσιακά ζυμώματα της Κύπρου σήμερα, ο τίτλος της εκπομπής και βέβαια στο όμορφο Κυλάνι θα πάμε, όπου με τη βοήθεια του Μουσείου Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής, όπου γίνεται μια σειρά, έγιναν μια σειρά από κινηματογραφήσεις, καταγραφή, αν θέλετε, της κληρονομιάς αυτού του τόπου. Έχουμε το σημερινό μας αποτέλεσμα. Στο στούτιο μαζί μας είναι εκ μέρους του Μουσείου η κυρία Μαρσίλια Αναστασιάδου, διεθνολόγος. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε χαρά εδώ. Χαρά που βρίσκομαι μαζί σας. Ευχαριστώ. Αντιλαμβάνομαι ότι όλη αυτή η καταγραφή είναι τόσο σημαντική όσο και οτιδήποτε άλλο στην ιστορία αυτού του τόπου, κυρία Αναστασιάδου, γιατί είναι τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις που ένα μέρος αυτού του Μουσείου του Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής και της εξαίρετης δουλειάς που κάνει είναι και αυτή η αποστολή. Έτσι δεν είναι? Ναι, από το 2009 και εντεύθεν που άρχισε να οικοδομείται το ψηφιακό αποθετήριο Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής, έχει γίνει μια συγκροτημένη δουλειά καταγραφής του γαστρονομικού πολιτισμού της Κύπρου ανά τους αιώνες, μέχρι και τη σημερινή εποχή. Και είναι μια δουλειά η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία και εν εξελίξη. Σωστά, γιατί η καταγραφή συνεχίζεται. Έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε. Βρίσκουμε συνεχώς καινούρια δεδομένα από αρχαιακές έρευνες, αλλά και από τα διάφορα χωριά και κοινότητες της Κύπρου και προσπαθούμε αυτά να ψηφιοποιηθούν και να μπουν στο αποθετήριο ούτως ώστε να είναι προσβάσιμα από οπουδήποτε στον κόσμο. Μάλιστα. Ηλεκτρονικά, βεβαίως. Είναι η συλλογιστική του μουσείου είναι να κατατίθενται ηλεκτρονικά, διαδικτυακά, ούτως ώστε οποιοσδήποτε γνωρίζει την ελληνική ή την αγγλική γλώσσα να έχει πρόσβαση στον γαστρονομικό πολιτισμό της Κύπρου και με αυτόν τον τρόπο να γνωρίζει και στοιχεία της Κύπρου ή να διαμορφώνει μια καλύτερη εικόνα για το τι εστί Κύπρος. Ναι. Και πραγματικά, εξαίρετο έργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θερμές ευχαριστίες και στη δόκτωρα Στάλο Λαζάρου, η οποία μας βλέπει αυτή την ώρα και να είναι πάντοτε καλά, που είναι και η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου σας. Και είχε και την έμπνευση πριν από 11 χρόνια για να γίνει αυτό το μουσείο, το οποίο ηρίστον παρόδο είναι και το πρώτο εικονικό μουσείο τροφίμων, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Χαίρομαι. Οπότε είμαστε χαρούμενοι και για αυτή την πρόταση. Χαίρομαι που αυτό το μικρό νησί πρωτοπορεί σε πολλούς τομείς. Και ένας από αυτούς είστε κι εσείς και να είστε πάντοτε καλά. Πάμε όμως και στο όμορφο Κυλάνι και στην κυρία Παναγιώτα Χατζηγιάννη. Κυρία Παναγιώτα, καλησπέρα. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Γέννημα Θρέμα του Κυλανιού. Ναι, του Κυλανιού, βέβαια. Μάλιστα. Που Μιτσά, νομίζω, θυμάσαι και τη γιαγιά και τη μάμα, βέβαια, το πώς ζυμώναν, το τι έκαναν. Βέβαια, ναι. Βέβαια. Και καλά. Τούτα τα καλά που μας έφερες σήμερα, έφερες μας και γλυκιστά, θωρώδαμε, έφερες μας και παξιμάθια, και αρκατένα. Τα γλυκιστά έκαναν τα στο χέρι πρώτα. Μάλιστα. Ήταν να κάνουν χαρτώματα, ναι, βαφτίσια, γάμους. Ήταν, έκαναν πάρα πολλά. Μάλιστα. Μαζεύκανται πολλοί και έκαναν πάρα πολλά για να κανείσουν τον κόπο. Ναι, γιατί έθελε πολύ κόπο για να γίνουν τα γλυκιστά στο χέρι. Έθελε. Τώρα υπάρχουν οι μηχανές βέβαια ίσως. Βέβαια, ευκολία. Ανοίγουν το ζυμάρι. Με ανοίγουν τη σαβίτα με το χέρι. Με το χέρι. Με το χέρι. Τι στρώσουν να τα κόψουν του ταούλα και να τα σχηματίσουν και να τα τηγανίσουν. Έθελε πολύ προσωπικό. Μάλιστα. Πολύ προσωπικό. Θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ένα-ένα. Κυρίες και κύριοι, κυρία Παναγιώτα, κυρία Αναστασιάδου. Και θα πάμε στο πρώτο βίντεο, όπου έχει να κάνει με τα αρκατένα και τα αποξημάθια του Κυλανιού και να επανέλθουμε, παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη στο κοντρόλ. Περίπου πόση ώρα θέλουν την ίδια ώρα με το προζύμι του ψωμιού, τα αρκατένα να μπουν? Όχι, το αρκατένα νομίζω ότι μπαίνουν πιο γλυκό. Κοίτα, δεν τα καταλάβαινε το αν ήταν έτοιμο. Τα καθημερινά τα ψωμιά, κάθε πότε ζυμώνετε για τα καθημερινά σας τα ψωμιά? Κάθε 8 και δεν μας φτάνουν. Κάθε 15. Ας πράγματι 8 είχαμε. Την οικογένεια να
ήταν πολύ και τους έφτανα κάθε 8. Αν ήταν λίγοι και περνούσα 15, κάθε 15 περνούσα. Και κάνετε αρκατένα, όχι το ψωμί, αλλά το αρκατένα, το προζί. Αρκατένα κάνουμε τα Χριστούγεννα, τα κούμουλα της Παναγίας. Άρα για τις εορταστικές περιόδους, Χριστούγεννα, Πάσχα, αν κάνετε τα αρκατένα, 15 Αυγούστου. Και 15 Αυγούστου, βέβαια. Οι λεχόνες που γερνούσαν, γερνούσαν να πάει να τη χαιρετήσεις και να της πεις καλές 40, έγερνα σου κούμουλα, κούμουλα τα λες. Έφτιανε σας το παξιμάτι, κούμουλο. Και ψήναν τα έναν, έτσι μαζί σε λαμαρίνα ή με στο φούρνο. Με στο φούρνο, μπας στην πλάκα. Αντί να τα ενώσεις να γίνουν ποξαματιά. Ναι, έκαναν τα, όχι έτσι ποξαματιά, όχι έτσι ολόκληρη. Και κόφκαν τα ύστερα έναν ένα που ήταν να ψήθουν. Και κερνούσε τα μαλαχτά. Όχι, ήξερα πια. Βέβαια, ήταν τα μαλαχτά, ναι, τα κούμουλα. Τα κούμουλα, κούμουλόνο νομίζω εξηγεί. Τα ξερά, κάνουν τα ξερά και φυλάντα. Συνάμε, ναι, για να διατηρούν. Για τσάι, για γάλα, για... Μαζί με τα κούμουλα, ένα μπαλόν γερνούσε η λεχόνα. Μα τότε δεν είχαμε άλλα πράγματα. Νομίζω ότι είχαν τίποτε άλλο και τον καιρό. Ένα κοχαλούμι ή... Όχι, όχι, όχι. Απλώς το κούμουλο μόνο. Να κάνεις, είχε και μαλακό, είχε και ξερά. Μετά, άμα ήθελες, ακούφκες τα ένα-ένα και βάλες τα ξανά στο φούρνο και καπυρώναν τα λεγόμενα. Καπυρώναν. Όταν θέλουμε να τα σκάμε, κάνουμε και ξερά. Κόβουμε ένα-ένα. Κόψε. Ένα-ένα. Έτσι. Τα βάζουμε ξανά στο φούρνο, τον οποίο το φούρνο θα τον ξαναβάψουμε ακόμα λίγο για να έχει... βράσει την καλή, να καπυρωθούσε. Και τα βγάλουμε σιγά σιγά προσεκτικά, διότι λουβούν ύστερα. Θέλει προσοχή να τα βγάλεις από το φούρνο σωστά. Αυτά. Θα με κατέβουμε τις μυρωδιές να πιάσουν, να πιάσει όλο το μείγμα. Συνήθως μαστίχι, ζυζίμπρι, γαρίφαλα, μέχλεπι, γλυκάνισο. Το γλυκάνισο συνήθως βάλουμε και μέσα στο νερό. Μέσα στο νερό που ήταν να το ζυμώσουμε το ζυμάρι. Βάλαμε γλυκάνισο να πάρει την μυρωδιά. Και με εκείνο το νερό ζυμώναμε το ζυμάρι. Κάθε μια σπίτι της. Είχαν που δεν είχαν φούρνο, δεν είχαν ουλί, αλλά πιάνναν τα, παίρναν τα ζυμωμένα έτσι έτοιμα, παίρναν τα στο φούρνο και φουρνίζαν. Σιταρένο. Βάλαμε και λίγη φαρίνα για να ασπρίζουμε παραπάνω. Το σιταρένο ήταν... Μάλιστα. Λοιπόν, το Κιλάνι βρίσκεται στην ορεινή Λεμεσό, αποτελεί ένα από τα κεφαλοχώρια της περιοχής των Κρασοχωριών, με πλούσια ιστορική παράδοση και πολιτιστική κληρονομιά. Την ονομασία του την πήρε από την Κιλίνη της Πελοποννήσου, από την οποία ήρθαν οι πρώτοι κατοικοί του, όπως αναφέρεται στα γραφόμενα. Στην περιοχή βρέθηκαν και τάφη και αγκία της ρωμαϊκής εποχής και πρωτοχριστιανικά κατάλοιπα και αντικείμενα από τον καιρό της Φρανκοκρατίας και της Τουρκοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τις πηγές στο χωριό, τον καιρό της Τουρκοκρατίας είχε 1000 σπίτια, ενώ είχε το προνόμιο παραγωγής και επεξεργασίας του μεταξιού. Επίσης, διαχρονικά, οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνταν με τη γεωργία και ειδικά με την παραγωγή κρασιού. Ενώ κατά την Αγγλοκρατία υπήρξε και διοικητικό κέντρο, διέθετε και κτηματολόγιο και δικαστήριο και αστυνομικό σταθμό και ιατρικό κέντρο και ταχυδρομείο. Κυρία Παναγιώτα, ναι, τι θυμάσαι από τα παλιά χρόνια του Τζιλανιού, αλήθεια. Πώς ήταν οι εποχές, τα πράγματα? Ήταν πολλά ωραία πρώτα. Η αστυνομία ήταν με τους απάρους που πιέναν οι αστυνομικοί. Μάλιστα. Και πιέναν στα χωριά και προσέχαν εθωρούσαση. Μάλιστα. Τους απάρους. Μάλιστα. Είχαν σπίτια και βάλαν τους και ταΐζαν τους. Ήταν πολύ αστυνομικοί. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Είχε και δημοτικό, αντιλαμβάνομαι, το σχολείο. Είχε σχολείο. Βέβαια. Μάλιστα. Δημοτικό, βέβαια. Και με πώς είχε και πολλούς μαθητές. Πολλοί, είμαστε 6 τάξεις. 6 τάξεις. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ. Να ξαναπαρακολουθήσουμε, παρακαλώ, την καλοσύνη, το πρώτο αυτό βίντεο που αφορά στα αρκατένα και τα παξιμάτια.
Έκανες τα αποξαμάτια, κόρητο. Να είναι τα αποξαμάτια, ναι. Έλα, Χριστέ. Είπαμε πρώτα καθίσκει το κροζίνι μια με ρεβίθια. Από το βράδυ βάζω τα ρεβίθια μου. Ξερά ρεβίθια σε νερό ζεστό για περίπου 8 ώρες. Στις 8 ώρες θα μου βγάλει τον αφρό αυτόν που χρειάζομαι για να γίνει ο Αρκάδης. Μαζεύω τον αφρό μου 3 φορές. Για να γίνει ξανά αφρός χρειάζεται περίπου 20 με 30 λεπτά για να γίνει ξανά ο αφρός. Ναι, πρέπει να είναι σκευασμένο αυτό για να μην ξεράνει. Για να γίνει αφρός αφήνεται σε συγκεκριμένο σημείο σε σκιά, να σε ζεστό μέρος, σε ζεστό μέρος, ναι. Τώρα θα ζυμώσω το Αρκάδη και θα τον αφήγω περίπου 3 ώρες για να μπει. Αυτό το τζιμάρι, αυτός ο Αρκάδης, θα μείνει 3 ώρες και μετά θα το ξανανακινήσω, θα το πολύνω που λέμε. Ανακινήσω σημαίνει προσθέτω ξανά αλεύρι για να πολύνει ο Αρκάδης. Να το ανακινώ το που λέει, να μεγαλώσει, ναι, να πολύνει το ζυμάρι. Η διαδικασία με το προζύμι είναι η ίδια, οι ώρες που χρειάζονται το ίδιο, απλά είναι το ρεβίθιν και ο αφρός. Η μυρωδιά του ρεβιθιού και ο αφρός δίνει τη μυρωδιά του Αρκαδένου. Από παλιά χρόνια που είναι το Αρκαδής στο Κιλάνι, παλιά κάνουν οι γιαγιάδες μας, οι θείες μας, και εγώ συγκεκριμένα από αυτές το έμαθα και είπα να συνεχίσω την παράδοση. Τώρα είναι έτοιμο το Αρκάδης μου, το προζύμι μου που λέμε, να το βάλω σε ζεστό μέρος για να μπει μετά από 3 ώρες να είναι έτοιμο να το ανακινήσω. Γιατί το Αρκάδης μου μετά από 3 ώρες μπήκε, είναι έτοιμο να το ξανανακινήσω. Βάζω πιο πολύ αλεύρι. Και το ζυμώνω λίγο πιο ελαφριά για να είναι πιο εύκολο να μπει. Για να μπει για να φουσκώσει τούτο το τζιμάρι χρειάζεται περίπου 1,5 ώρα. Διότι ήδη είναι έτοιμο, είναι εμπαμένο που λέμε το προζύμι μας. Ο Αρκάδης. Το χειμώνα θέλει παραπάνω ώρα να μπει. Το χειμώνα θέλει παραπάνω ώρα, ναι, και χρειάζεται πιο πολλά ζεστό μέρος. Χρειάζεται πολλές ώρες ο Αρκάδης για να φκεί. Από την ώρα που να βάλω τα ρεβίθια μου μέχρι την ώρα που να φκεί ο Αρκάδης ο αφρός, χρειάζομαι 8 ώρες. Μετά από 4 ώρες χρειάζομαι 12 ώρες περίπου για να αρχίσω να ζυμώνω το ζυμάρι. Πολλές φορές άμα είναι κρύο, έλειφε ο αφρός. Γι' αυτό που λέμε χάθηκε ο αφρός, χάθηκαν τα αρκατένα, είναι κακό. Δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Εγώ έβλεπα τη γιαγιά μου, τη θεία μου, βοήθουσα από μικρή. Μετά που είδαμε ότι στο χωριό μας αρχίζει να σταματά τη δουλειά, δεν υπάρχει κόσμος για να κάνει τα αρκατένα, ένα-δύο άτομα έχει. Αποφασίσαμε να, επειδή είμαστε στο Κιλάνι, είμαστε μόνιμοι κάτοικοι, αποφασίσαμε να μείνουμε για την παράδοση. Το όνομα της γιαγιάς σου και της θείας σου, τι είναι αυτό? Η γιαγιά μου έλεγε του Δημητρούλα, η θεία μου η Αμαλία του Στρατή. Σε πολλές γειτόνισσες, σχεδόν όλος ο κόσμος έκανε ένα αρκατένα στο Κιλάνι. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε φούρα αυλήνισαν και φούρνο και έκανε ένα αρκατένα. Λοιπόν, είναι έτοιμο το προζύμι μας. Τότε μετά από 1,5 ώρα θα φουσκώσει, θα γεμίσει το πλαστικό μας και θα το ξαναζυμίσω πάλι. Χρειάζομαι 3 φορές για να είναι έτοιμο να το ζυμώσω. Να βάλω τις μυρωδιές μου, να βάλω τα υλικά που χρειάζονται για το ζύμωμα. Θα είμαι έτοιμη σε 3 ώρες. Να βάλεις τα βράζουν, δεν ξέρω εγώ τη διαδικασία, διότι είναι ορισμένες που τα κάνουν έτσι. Που να φτύει ο αφρός, μαζεύκεις τον αφρό, κάνεις το πρώτο προζύμι και μετά το ένα προζύμι, ένα άλλο προσέδεις και γίνονται τα πολλά. Που κάνεις τα παξαμάτικα. Η κοπέλα που σας έβγαινε τον αφρό, της ευεδύνατε και εσείς κάτι για να σας δώσει το... Βέβαια, παίρναμε και σε ένα... Να μια τον αλεύρι. Και δέρνε μας ένα κομματάκι περίπου έτσι. Και στράφκομαστε και κολλινίσκαμε το μόνιμα σπίτι μας η κάθε μια. Και αφήνεις το και μπαίνει, φουσκώνει. Και συνεχίζεις τη διαδικασία. Και τώρα να άνοιξε το, να το κάνεις τα αποξαμάτια. Να μας δείξετε λίγο τα υλικά που βάζετε.
εκτός που το αλεύρι, τις μυρωδιές. Μυρωδιές βέβαια, βάλουμε και μυρωδιές. Μαστίχι, κανέλα, γαρίφαλα και ζυζίμπρι. Μέχλεπι. Είναι ξεκάθαρο. Να μου κάνεις τώρα. Εδώ φτιάχνω τα μάτια. Από ξαμάτια. Έτσι. Κάτω θα έχουμε το σισάμι. Το αλεύρι που το βρίσκεται στο κελάρι, να χωράζεται, είχετε σιντάρι. Είχαμε και φούρνο. Παλιά σπέρναν οι κυλανιώτες. Έντυχαν και ούλοι όμως. Σιντάρι και φέρναν το και αλεύαν το στις αλευρομηχανή. Και πιάνναμε ένα αλεύρι και κάμναμε τα. Και πού εφυλάετε το σιντάρι και μετά το αλεύρι? Το είχαν πιθάρκα. Στα πιθάρκα και μες στα βαρέα. Και βάλαν τα μέσα. Κάθε Πάσχα. Χριστούγεννα, Λαμάκα. Στεράσι. Ετσιμώναν, έκανα μπροσφορά και παίρνα πέντε πρόσφορα και πέντε αρτούσκια για τους γιος τη νύχτα. Και έκανα τα σπίτι τους και παίρναν τα. Τα πρόσφορα ήταν με το προζύμι του ψωμιού. Ο Αρκάτης ήταν για τα αρτούσκια που παίρνα για τη γιορτή. Πρέπει να τα αφήσεις να φουσκώσει το προζύμι τους. Τι στέρα να μπει στο φούρνο. Τούτον είναι, και να μπήκασαι τώρα. Είστε η ώρα τους για να φουρνηθούν. Να μπει στο φούρνο. Τις μυρωδιές πρέπει να μου κάνεις στο ζυμάρι. Συνήθως έμαρκα μετά, μες στο νερό. Μες στο νερό. Η πρώτη μου να πιάσεις το πρώτο ζυμάρι. Και βάλεις μυρωδιές και μέσα νερό. Βάλαν τα μέσα σε ένα κρεβάτι και σκεπάζαν τα για να μπούσει. Τα σποξαμάτκες. Δηλαδή έπρεπε να ήταν κάπου που να με φύσα. Ναι, και σκεπάζαν τα για να μπάνω. Γιατί δεν έπρεπε να φύσα? Για να μπούσει. Να βράσει, να κρατά θερμοκρασία. Και ευχαριστούμε πολύ αυτές τις νοικοκυρές. Νάτα, τα αρκατένα και τα παξιμάδια εδώ, τα οποία μας έχουν αποστείλει από το όμορφο Κυλάνι, και τα παξιμάδια επίσης, ολόφρεσκα και αφρούγια. Α, βλέπετε και τα γλυζιστά, στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Κυρία Αναστασιάδου, αντιλαμβάνομαι ότι αυτές οι παραδόσεις του τόπου μας χρησιμοποιούνται, όπως μου είπατε, κάνοντας και την προεργασία και ως μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Εξωτερικής πολιτικής. Και με ενθουσίασε ότι οι παραδόσεις επιτέλους ίσως κάποια στιγμή να αναλάβουν και αυτό το ρόλο. Για να δούμε και το αποτέλεσμα. Ναι. Ήθιστε τα κράτη στο πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής και συγκεκριμένα ενός επιμέρους τομέα της πολιτιστικής διπλωματίας και της γαστροδιπλωματίας ή όπως αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα gastrodiplomacy, culinary diplomacy, food diplomacy, να αξιοποιούν τον παράγοντα του φαγητού, του γεύματος, προκειμένου να προβάλλουν στοιχεία του πολιτισμού τους και με αυτόν τον τρόπο λαοί να έρθουν σε επαφή ο ένας με τον άλλον. Ούτως ή άλλως το φαγητό ανέκαθεν υπήρχε ως τρόπος επικοινωνίας. Ναι, σωστά. Οπότε αυτό μπορεί να ενταχθεί και εντάσσεται από πλίστα των κρατών ως μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο κάθε ένας από μας μπορεί να λειτουργεί και ως γαστρονομικός πρέσβης του τόπου του. Σωστά. Τα εστιατόρια ή όταν φιλοξενούμε άλλα άτομα ή όταν πάμε σε άλλες χώρες, μεταφέρουμε πέρα από το σώμα μας και τον πολιτισμό μας και τις παραδόσεις μας. Και αυτό λειτουργεί ως ένα πρώτο στάδιο επικοινωνίας. Μάλιστα. Με τους άλλους. Κατάλαβα λοιπόν ότι αυτές οι παραδόσεις μπορούν και με αυτόν τον τρόπο να χρησιμοποιηθούν ως διπλωματία και εξωτερική πολιτική για να μεταφέρουν τα ήθη και έθιμα τα δικά μας σε αυτή την περίπτωση προς τα έξω. Και αυτό νομίζω ότι είναι και μέρος και του Μουσείου Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής λόγω και της διαδικτυακής πια πλατφόρμας του, αλλά και του αγροτουρισμού, όταν έρχονται πια οι τουρίστες από το εξωτερικό εδώ στην Κύπρο. Και του γαστρονομικού τουρισμού. Και του γαστρονομικού. Δηλαδή, πολλές φορές ερχόμενος κάποιος στην Κύπρο, πέρα από το να δει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, τις εκκλησίες και εν γέννη να αντιληφθεί τι σημαίνει αυτός ο τόπος, αναπόδραστα θα έρθει σε επαφή με το φαγητό. Μάλιστα. Με τις παραδόσεις, όπως προβλήθηκε και στον ντοκιμαντέρ,
η διαδικασία της γαστρονομίας εμπεριέχει σαφώς την παράδοση, μάλιστα, η οποία εντάσσεται στον κύκλο της ζωής των ανθρώπων, ναι, στις καθημερινές τους συνήθειες. Και στις ευχάριστες και στις δυσάρεστες, κύριε Αναστασία. Πάντοτε, και αυτό έχει και εθνογραφικά στοιχεία, ναι, πάντοτε το φαγητό ακολουθούσε τον κύκλο της ζωής και απέδιδε τιμή σε αυτούς που έρχονται και σε αυτούς που φεύγουν. Μάλιστα. Και εξακολουθεί να υφίσταται αυτή η διάσταση. Κυρία Παναγιώτα, μάλιστα, στο Κιλάνι παλιότερα είσαν και σιδεράδικα, είσαν και τσαγκάρικα, είσαν και ξυλουργία. Οι γυναίκες του χορκού ασχολούνται και με το μετάξι. Βέβαια, επαρήγα... η ήταν πρώτη με το μετάξι, η γιαγιά μου. Μάλιστα. Πρώτη με το μετάξι. Επαρήγα μεταξοσκόλικες και μετάξι, ναι. Παρήγω και μεταξοσκόλικες και είχαν και βούφαν και φανείς και μεταξωτά. Μάλιστα. Και μαντήλια θωρώδαμε. Και μαντήλια. Και βράκες και ζώστρες. Από όλα. Από όλα. Ήταν και η πρίκα, δεν ήταν. Έρχεται μου που τα χορκάνα και έφκανε το μετάξι. Μάλιστα. Και πιέναμε και θωρούσαμε όλες οι κοβέρνες. Πώς έγινε του. Πώς έγινε του. Εσείς ασχοληθήκετε με το μετάξι ύστερα ή όχι. Βοηθούσαμε την μητέρα μου, βοηθούσαμε την, αλλά ένα ασχολήθημα. Έκαναν μόνο για τα πριτζά του σπιτιού ή επουλούσαν κιόλας. Επούλε, βέβαια. Μάλιστα. Έβαλε μετάξι και κάμνα πουκάμισα. Ράφκα πουκάμισα. Ναι, τα μεταξωτά τα πουκάμισα. Βέβαια, αγοράζαν τα τόπια. Φάνησε και τόπια. Έτσι. Και μετά κόφκαν τα και κάμνα τα πουκάμισα. Κάμνα πουκάμισα. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε παρακαλώ, αν έχει γλωσσίνη, καλή σαν στο κοντρόλ και στο δεύτερο μέρος από αυτά τα αρκατένα και τα παξιμάθια και τις νοικοκυρές που βλέπουμε στο βίντεο. Πόση ώρα θέλουν την ίδια ώρα με το προζύμι του ψωμιού, τα αρκατένα να μπουν. Όχι, το αρκατένα νομίζω ότι μπαίνουν πιο γλυκά. Κοίτα, δεν τα καταλάβαινε το αν ήταν έτοιμο. Τα καθημερινά τα ψωμιά, κάθε πότε ζυμώνετε για τα καθημερινά σας τα ψωμιά. Κάθε 8 και δεν μας φτάνει. Κάθε 15. Ως πράγματι 8 είχαμε. Την οικογένεια, αν ήταν πολύ και τους φτάναν. Κάθε 8. Αν ήταν λίγοι και περνούσαν 15, κάθε 15. Και κάνετε αρκατένα. Όχι, τα ψωμιά, αλλά τα αρκατένα. Το προζύμι. Αρκατένα κάναμε τα Χριστούγεννα, τα κούμουλα της Παναγίας. Άρα για τις εορταστικές περιόδους, Χριστούγεννα, Πάσχα, αν κάνετε τα αρκατένα. Ναι. 15 Αύγουστο. Και 15 Αύγουστο, βέβαια. Οι λεχόνες που γεννούσαν, γεννούσαν να πάει να τη χαιρετήσεις και να της πεις καλές 40, έγινε σου κούμουλα, κούμουλα τα λες. Έφτιανε στο παξιμάτι, κούμουλο. Και ψήναν τα έμανε, έτσι μαζί σε λαμαρίνα ή με στο φούρνο. Με στο φούρνο, μπα στην πλάκα. Αντί να τα ενώσεις να γίνουν ποξαμαθιά. Ναι, έκαναν τα, όχι και την ποξαμαθιά, όχι έτσι ολόκληρη. Και κόφκαν τα ύστερα έναν ένα που ήταν να ψήθουν. Και κερδούσε τα μαλαχτά. Ήξερα και αυτά. Βέβαια, ήταν τα μαλαχτά, ναι, τα κούμουλα. Τα κούμουλα, κούμουλόνο νομίζω εξηγεί. Τα ξερά, κάναν τα ξερά και φυλάντα. Ναι, για να διατηρούν. Για τσάι, για γάλα, για... Μαζί με τα κούμουλα να μπαλώνε και αρνούσαν η λεχόνα. Μα τότε δεν είχαμε άλλα πράγματα. Δεν είχαν τίποτε άλλο. Να κοχαλούν ή... Όχι, όχι, όχι. Απλώς το κούμουλο μόνο. Θέλαν να κάνεις, είχαν και μαλακό. Ήσουν και ξερά. Μετά, άμα ήθελες, ακούφκες τα ένα-ένα και βάλες τα ξανά στο φούρνο και καπυρώναν. Καπυρώναν τα λεγόμενα. Καπυρώναν. Όταν θέλουμε να τα σκάμε, κάνουμε και ξερά. Κόβουμε ένα-ένα. Κόψε. Ένα-ένα. Έτσι. Τα βάζουμε ξανά στο φούρνο, τον οποίο το φούρνο θα τον ξαναβάψουμε ακόμα λίγο για να έχει βράσει την καλή. Να καπυρωθούς και θα βγάλουμε σιγά σιγά προσεκτικά διότι λουβούν ύστερα. Θέλει προσοχή να τα βγάλεις από το φούρνο σωστά. Αυτά. Θα με κατέβουμε τις μυρωδιές να πιάσουν, να πιάσει όλο το μείγμα. Συνήθως μαστίσεις, ζύμπρι, γαρίφαλα, μέχλεπι, γλυκάνισο. Το γλυκάνισο συνήθως βάλουμε και μέσα στο νερό. Στο νερό που ήταν να το ζυμώσουμε το ζυμάρι, βάλαμε γλυκάνισο να πάρει και την μυρωθιά. Και με εκείνο το νερό ζυμώναμε το ζυμάρι. Κάθε μια σπίτι της. Είχε που δεν είχαν φούρνο, δεν είχαν ουλί, αλλά πιάνναν τα, παίρναν τα ζυμωμένα έτσι έτοιμα, παίρναν τα στο φούρνο και φουρνίζαν.
ήταν, ρε. Βάλαμε γελίδι, φαρίνα, για να ασπρίζουν παραπά. Το σιταρένο ήταν ειδικό για να φουσκώνουν. Ναι, ήταν πιο... Κούμουλα. Αυτά είναι. Και θερμές ευχαριστίες και στην κυρία Έλενα Κατσουνοτού, τη γραμματέα του Ομίλου Κυλανιωτών, για όλη τη βοήθεια σήμερα και το συντονισμό και όλα τα καλά μαζί με την κυρία Παναγιώτα που φέρανε. Εν τούτα που εκερνούσαν. Βέβαια. Κυρία Παναγιώτα, τούτα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Έναν-ένα. Ναι. Έναν-ένα. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι άλλο θυμάσαι, κυρία Παναγιώτα, αλήθεια, από το χορκό και το όμορφο Γκυλάνι. Σαν τις σήκωσες, ναι. Μαζεύκουν τον, οι γειτόνοι, οι ειδικοί, γίνουν τον καρναβάλια ήδη. Μάλιστα. Ήταν, είχε διασκέδαση το χωριό. Μάλιστα. Είχε διασκέδαση. Είχε και πολύ κόσμο. Είχε και πολύ κόσμο. Δεν είναι όπως σήμερα. Βέβαια. Ναι. Και τους πήρες σου 5-10 μάσκες. Μάλιστα. Ήταν να τις καταλάβεις ποιοι είναι. Είναι και φέρουν τώρα. Τώρα το 15 Αύγουστο. Με τη γιορτή της Παναγίας, την κοίμησή της, το Πάσχα του καλοκαιριού. Έκαναν και επαναήρηση, είχαμε την Παναγία, αν την ελεούσαν. Μάλιστα. Και έκαναν και έφερναν και πράγματα, επουλούσαν, έφερναν τώρα, έκαναν έτσι πράγματα. Ναι. Και βέβαια θα πρέπει να σας πούμε ότι το χωριό, παρά την εγκατάλειψη, όπως και στα περισσότερα χωριά, γιατί ο περισσότερος πληθυσμός πια πηγαίνει στις μεγάλες πόλεις, διατηρεί πολλά από τα παλιά του χαρακτηριστικά, όπως είναι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική και ορισμένες παραδοσιακές ασχολίες των κατοίκων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρία Αναστασιάδου, αυτή η γεύση διπλωματία είναι συνέχεια αυτής της άσκησης της εξωτερικής πολιτικής σε ό,τι αφορά τις παραδόσεις ενός τόπου, ή έχει κάποιο συσχετισμό, ή είναι καθαρά εντελώς ξεχωριστό κεφάλαιο? Όχι. Η γαστροδιπλωματία ή όπως γεύση θα πω, διπλωματίας, ναι. Ένας νεολογισμός γεύση διπλωματία, είναι μία επιμέρους πτυχή αυτού που γίνεται αντιληπτόν ως δημόσια διπλωματία, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο οι διαστάσεις, οι παράμετροι που αξιοποιεί έναν κράτος προκειμένου να ασκήσει εξωτερική πολιτική. Ένας επιμέρους τομέας της δημόσιας διπλωματίας είναι η πολιτιστική διπλωματία, και στο πλαίσιο της πολιτιστικής διπλωματίας, πώς πολιτιστική διπλωματία μπορεί να γίνουν αντιληπτά τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, ο τουρισμός, οι ανταλλαγές φοιτητών ή μαθητών από τη μία χώρα στην άλλη. Με διάφορα προγράμματα. Ένας υποτομέας είναι και η παράμετρος του φαγητού και η γαστροδιπλωματία. Μάλιστα. Να δώσω ένα παράδειγμα για να είμαι πιο κατανοητή. Πολλές φορές μπορεί να μην έχουμε επισκεφθεί έναν τόπο, αλλά να έχουμε μία εικόνα αυτού του τόπου μέσα από τις γεύσεις του. Μπορεί να μην γνωρίζουμε τη γλώσσα, μπορεί να μην έχουμε διαβάσει βιβλία, προφανώς λόγω του ότι δεν γνωρίζουμε τη γλώσσα, αλλά μέσα από τις γεύσεις έχουμε μία εικόνα. Δεν το σκέφτηκα, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό συμβαίνει ιδιαιτέρως στην σημερινή εποχή, η οποία γίνεται αντιληπτή ως εποχή της παγκοσμιοποίησης, μετά την ψυχροπολεμική εποχή, όπου έχουν έρθει οι άνθρωποι πιο κοντά μέσα από το φαγητό. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Στην Κύπρο, τις προηγούμενες δεκαετίες, ίσως να μην ήταν εξαιρετικά διαδεδομένη η ιαπωνική κουζίνα, η κορεάτικη κουζίνα, οι γεύσεις της Ασίας ή της Αποανατολής ή τα ταϊλανδέζικα. Είναι ένας τρόπος το φαγητό, λοιπόν, είναι ένας πρώτος τρόπος να γνωρίσουμε έναν τόπο, και πολλές φορές αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για να επισκεφθούμε τον τόπο ή να ψάξουμε στο διαδίκτυο να δούμε τι άλλο μπορούμε να μάθουμε από τον τόπο. Ναι. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο έρχεται αβίαστα. Ναι. Και πολλές φορές το φαγητό χρησιμοποιείται, αξιοποιείται. Προκειμένου μία χώρα να δημιουργήσει ή να κάνει πιο έντονο έναν αφήγημα για την ίδια. Δηλαδή,
όταν ακούμε μια χώρα, τι έρχεται συνειρμικά στο μυαλό μας για αυτήν τη χώρα. Και προφανώς η εστίαση είναι στο να δημιουργηθεί μια θετική εικόνα παρά μια αρνητική. Ή η θετική εικόνα να επικαλύψει μια αρνητική προϋπάρχουσα παράσταση. Χαίρομαι πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο τα περιγράφετε και με την ιδιότητα σας ως διεθνολόγου. Και επιστημονική συνεργάτης του μουσείου. Ακριβώς αυτό θα λέω. Στο κομμάτι της γαστροδιπλωματίας. Ναι, σε αυτό το κομμάτι, ως επιστημονική συνεργάτηδα του μουσείου και χαίρομαι πάρα πολύ που το μουσείο σας έχει συμπεριλάβει σε αυτή την υπέροχη ομάδα. Το μουσείο αποτελείται από πλειάδα ερευνητών. Μάλιστα. Και επιχειρείται σε κάθε δράση διεπιστημονική και πολυπρισματική προσέγγιση. Ως εκ τούτου μπορεί να δείτε σε δράσεις φιλόλογους, μουσιολόγους, εθνογράφους, λαογράφους, άτομα που ασχολούνται με την πληροφορική, που προσπαθούν να συνενώσουν δυνάμεις για να προβάλλουν αυτό που γίνεται αντιληπτόν ως γαστρονομικός πολιτισμός στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Ναι. Και ευτυχώς έχουμε ένα πλούσιο γαστρονομικό πολιτισμό και σε αυτό το μικρό νησί, που έχει να αποδείξει και να παρουσιάσει πολλά. Κατεξοχήν η Κύπρος, ένα κύριο στοιχείο της είναι ο πολιτισμός της, σε αντίθεση με άλλες χώρες οι οποίες μπορεί να έχουν βαριά βιομηχανία. Η Κύπρος αυτόν το οποίο μπορεί να αναπτύξει, όπως και η Ελλάδα, είναι ο γαστρονομικός της πολιτισμός. Ορθόν. Μέσα από τη δημιουργία μουσείων σχετικών με συγκεκριμένες τροφές, όπως ναι. Μουσείων της ελιάς, μουσείων του κρασιού. Αναδεικνύεις ένα συγκεκριμένο τόπο ή ένα συγκεκριμένο προϊόν που αναπτύσσεται σε ένα συγκεκριμένο χωριό. Λέω τώρα ότι στην Ελλάδα υπάρχει μουσείο για τη μαστίχα. Ναι, σωστά. Εδώ έχουμε και μουσείο μελιού, έχουμε και για το χαρούπι. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γι' αυτό κατάλαβα τι εννοείται και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση. Κυρία Παναγιώτα, τι ήταν τα κουλούρκα του Μάη? Ήταν διαφορετικά από τα άλλα τα κουλούρκα? Ήταν το ίδιο, αλλά ήταν έτσι μεγάλη και ναι. Κάμουν ένα σταυρό στη μέση. Α, μάλιστα. Δηλαδή ήταν σαν την κουλούρα. Ναι, πιο μεγάλη. Μάλιστα. Και βάλαν και αυκό... Μέσα στη μέση. Μέσα. Μάλιστα. Αυκό βαμμένο για το Πάσχα. Ναι, βαμμένο. Α, δηλαδή ήταν ένα όπως τις αυκωτές που κάνουν σε άλλα χωρκά και σε άλλα σημεία, ναι. Ίσως ναι. Να έμοιαζε. Ναι. Μάλιστα. Και η βασιλόπιτα. Το αυκό είναι βάφαντο με το κερμίζι. Α, μάλιστα, με τις ρίζες. Η γιαγιά μου είχε και διάν του χορκούλου κερμίζι να βάψουν τα αυκά ναι. Που έβαφαν ωραία. Μάλιστα. Όμορφες εποχές, ναι, κυρία Παναγιώτα. Βέβαια, Παναγιώτα. Βέβαια. Μάλιστα. Αρέσκει μου πολλά το χωριό μου. Μάνα, μέσα σας αρέσκει. Γιατί έζησα από μικρή. Και είναι ευλογία να ζεις σε τόπους που είναι γνήσιοι και ναι, που είσαι που μωρό. Μάλιστα. Πάμε στη βασιλόπιτα, λοιπόν, του όμορφου Κυλανίου και σε αυτή την όμορφη κουλούρα του Μάη. Αν έχει την καλοσύνη. Τώρα κάνουμε το ζυμάρι να κόμμε τη βασιλόπιτα. Τα μυρωδιά, νερό και τίποτε άλλο. Το σχέδιο της βασιλόπιτας. Τώρα να κόμμε το σταυρό που πάνω. Που ήθελε να ψηθεί στραβάλα την τη νύχτα. Που ήταν τα η βασιλή. Και βάλαν και πας τα πιθάρκα και αυτέναν και κερί για να ευλογήσει το κρασί, ο Άης Βασίλης. Της βασιλοπίτα, να το πούμε τώρα. Και βάλαν και φλουρί μέσα. Και ο τυχερός που βρίσκεται αυτό που είναι και βρίσκεται τίποτε. Ήταν το τυχερός. Τι το κάνουμε το έτσι. Δεν παίρνει να μπει και τούτο τώρα. Βάλουμε το σε έναν τόπο και σκεπάζουμε το για να μπει. Και ύστερα να μπει στο φούρνο. Τώρα μελάσσουμε το ζυμάρι για να κόμμε την κουλούρα του Μά. Εντάλλικα βάλετε μέσα, βάλετε μυρωδικές. Τα ίδια, ναι, όπως το αποξαμάτι. Μυρωδικές, σισάμι. Ήταν που την ίδια ζυμή.
Άλλο με τσισάμιν τώρα. Κουλούρα του μα. Βάλετε κάτι άλλο, μπα στο κουλούρι. Έτσι που έβαλα να βγω. Κοκκίνο. Κάζει μόματα της Κύπρου και από το όμορφο Κυλάνη. Κυρία Παναγιώτα, αλήθεια, η ερώτηση που σας απίφθινε τώρα αμέσως η κυρία Στασιάδου, γιατί είσαι σταυρό πας στο κουλούρι του Μάη? Ό,τι να κάνω να κατένε βάλα σταυρό. Α. Και άρτον που κάνω να κάνω βάλω σταυρό πρώτα. Μάλιστα. Έλα. Βλέπετε πώς αναδεικνύεται η ιστορική φυσιογνωμία και η ιδιοπροσωπία ενός τόπου μέσα από το φαγητό και την προφορική παράδοση. Σωστά. Δηλαδή, αυτή η καταγραφή που λέτε. Η καταγραφή, γιατί δεν είναι μόνο το τι γίνεται τη στιγμή που γίνεται ή πώς παρασκευάζεται, αλλά και το σημασιολογικό φορτίο που έχει το φαγητό για το συγκεκριμένο τόπο. Μάλιστα. Γιατί πολύ πιθανόν είναι αν σε κάποιον άλλο χωριό να μην γνωρίζουν τις παραδόσεις ή να κάνουν κάτι διαφορετικά. Ναι. Άρα σωστά. Αναδεικνύεται η ιδιοπροσωπία ενός συγκεκριμένου χωριού ή ενός τόπου μέσα από τη διάσταση του. Και αυτό φαίνεται από αυτή τη σειρά των ντοκιμαντέρ που κάνατε ως μουσείο, γιατί από διάφορα χωριά έχουμε διάφορες παραλλαγές. Ακριβώς. Ήταν μία εκ των στοχεύσεων της συγκεκριμένης σειράς για τα ζυμώματα. Κυρία Παναγιώτα, η γιαγιά μου, η Μακαρίτισσα, εστάφρωνε πάντα και το φαΐν που το βάλε μέσα στο φούρνο. Όχι μόνο τα ζυμάρικα. Και τη μαΐρισσα που κατεβάζαμε είναι σταυρό να με την τελειώνει το φαΐ. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Και πριν που το μαϊρεύκετε, ζωντά το τελειώνετε. Που τελειώναμε. Εσταυρώνετε το. Ναι. Μάλιστα. Παρακαλώ. Πάμε σε αυτόν το φούρνισμα. Γιατί αντιλαμβάνομαι, κυρία Παναγιώτα, ότι ο φούρνος μέσα σε κάθε σπίτι και τα ξύλα του ήταν απαραίτητο. Τα ξύλα. Και τα ξύλα, ναι. Ξύλα, βέβαια. Τα ξύλα. Το σωστό φούρνισμα έχει σημασία. Το κύριε... ξύλο. Ναι, δηλαδή να πυρώσει καλά ο φούρνος για να μπορέσετε να ψήσετε τα κουλούρκα ή όχι. Πρέπει να πυρώσει. Ναι. Να πυρώσει καλά, να το σύρεις, να βγουν τα καρβούνα έξω. Ναι. Ήταν φασαρία πολύ όμως. Βέβαια ήταν φασαρία πολύ. Αλλά ήταν και το μόνο πράγμα που είχαν οι ανθρώποι τότε. Έτσι είναι τώρα που υπάρχουν οι κουζίνες, τα ηλεκτρικά. Ξύλα πρώτα. Ναι. Έκαμε τα επεξηματικά, ήταν με τα ξύλα. Ύστερα ήβρα έναν πύραυνο και ήταν ευκολία, έμαθα το. Και έκαμε με το πύραυνο. Ύστερα πολύ ήταν και τα πύραυνα. Μάλιστα. Ευκολία. Εξέλιξη. Παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη. Πάμε σε αυτό το φούρνισμα, στο μόρφο Κυλάνη. Ξύλα από κάτω για να βοηθήσει τα χοντρά από πάνω και τα τάψουμε. Βάλουμε πετρελαίο το στερεό και φταίνουμε το. Και παίρνει, άμα σπρίσει, φούρνο σε μαύρο που μέσα. Άμα βγει πειρά το ένα σπρίσει όπως κάνω το φουρνί μου και βάλω ψητό, ασπρίζει πόσο και μένει το φαΐ. Και ψητό για καμιά ώρα. Θέλει μια ώρα. Τα κάρβουνα είναι τέλος τα καθαρίζετε. Τα κάρβουνα είχε σύρτη. Σύρτη ένα ξύλο μεγάλο και είχε ρούχα πάνω διμένα στην ακρία και σε βάλε στο πέδο και τράβασε τα κάρβουνα και έρχονται τώρα έξω σε άκρη του φούρνου και βάλε στα ψωμί, καθάριζα οι πλάκες που κάτω και βάλε στα ψωμιά πάνω. Άρα μπίβες. Τα ψωμιά τα έβαλα στο φούρνο και ξεραμίσκαν όπως τα αποξαμάτια στη μέση του ψωμιού και φυλάν τα για να μην χαλάσουν και ύστερα φούρνα τα με το νερό και τα κατένα πιένα σε άλλα χωρκά και παίρναν τα πάνω στις πλάτρες, τρόδος που είχε ξέν. Τα αποξαμάτια είχαν υποτίθεται που το είχα ως επάγγελμα. Έκαναν ορισμένες και παίρναν γύρω στα γύρω χωρκά και πουλούσαν τα. Πεδουλά, μπλάτερες πάνω το καλοκαίρι συνήθως που έρχουν τα ξένοι για διακοπές. Και γύριζαν και πουλούσαν τα. Και εγώ όταν ήμουν μικρή, βγαίνα με τη μάνα μου και κράτουν το ζύδι γιατί ζιάζαν τα πρώτα.
κράτουν το ζύδι και εκείνοι κράτουν την κοφίνα με τα ποξαμάτια. Και ζυάζουν τα οκά. Μάλιστα. Και πάμε τώρα σε αυτά τα υπέροχα γλυκιστά, τα οποία βλέπετε. Γλυκιστά, εσύ τα έκαμε, κύριε Παναγιώτα, τα ωραία τα γλυκιστά. Βέβαια. Εν ολόκληρη τέχνη, ναι. Τώρα είναι πιο εύκολο. Ναι. Τώρα είναι πιο εύκολο, είναι η μηχανή. Ναι. Πριν ήταν τα δύσκολα που τα κάναμε με το στο χέρι. Μάλιστα. Ναι, αλλά δεν είναι εύκολο να κάνει όλο το υπέροχο το πράγμα, το οποίο είναι ζυμάρι. Και ανίστο με τη μηχανή τώρα πια. Με τη μηχανή και κόφει το λωρίδε-λωρίδε. Λωρίδε-λωρίδε. Τι ανίζει το, μελώνει το. Κόφει το λωρίδε-λωρίδε, αλλά ύστερα κάνει το όπω το βρουλί για να το τι ανίζει. Ναι, 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 κάνει. Κλείνει το έτσι και τι ανίζει το. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και μετά μελώνει το. Μελώνει το. Και βάλει σε πάνω θωρό σουσάμι. Σουσάμι και κιούλι. Α, το κιούλι, να το εδώ. Μάλιστα. Το κιούλι είναι το υπέροχο. Και κανέλα, μες στο... Και κανέλα, ναι. Και σωστά. Κανέλα. Σωστά. Όσο θα δοκιμάζω αυτό το υπέροχο... Ροδόσταγμα. Και ροδόσταγμα. Αυτό είναι το υπέροχο γλυκιστό. Πάμε και στο βίντεο, παρακαλώ. Ριζάσαμε το αλεύρι, να πιάσαμε το ζυμάρι, να κάνουμε τα γλυκιστά. Τι έβαλετε τώρα μες στις κάρτες? Λάδι, λάδι. Το αλεύρι και το λάδι. Ανακατεύεται καλά και μετά βάλουμε νερό να πιάσουμε το ζυμάρι. Πού είναι το νερό? Τώρα πιάνουμε το ζυμάρι. Κάνουμε τα στους αραβώνες ακριβία. Στο βάφτισμα πρώτα, ακόμα και από τη γέννα που γέννουν κάθε μια, βγαίνουν οι κουμέρες μετά στις 40 στις και παίρνουν τις γλυκιστά για να τις συγχαρούν που γέννησε. Μετά ήταν το βάφτισμα. Μετά έκαναν και σε ορισμένες γορτές. Πρώτη ντουμά, οι αραβωνιασμένες, έκαναν στεφάνι του γαμπρού τόσο. Και παίρναν το και κρεμάζαν το που πάνω από την εξώπορτα. Και παίρναν και γλυκιστά και τραταρίσκαν τον κόσμο. Που αραβωνιάζονταν την 1η Μαΐου, άμα να κόψουν την αραβωνιασμένη, έπρεπε να κάνουν το στεφάνι ντουμά, να το πάρουν του αραβωνιαστικού, σπίτι του. Και είχαν και τη σπόντα ανέτοιμη που πάνω από την εξώπορτα και κρεμάζαν το πάνω. Και έβλεπες τις γειτόνισσες που πιέναν ούλες τσάβε και βγάλαν και τα γλυκιστά και κερνούσαν τους. Τα γλυκιστά πώς τα μεταφέραν στο σπίτι της μητέρας? Βάλαν τα μέσα σε πιάτο, πιάτα και βάλαν μαντιλιά και εντυτή. Και βάλαν τα όπως το φάκελο, βάλαν το πιάτο. Κάμναν τα φάκελο την μαντιλιά και βαστούσαν τα και παίρναν τα. Τα κεντήματα είχαν η μαντιλιά πάνω. Της μηχανής κοπτά. Μηχανής. Μηχανής. Είχαν και πιπίλα στην άκρη. Ναι. Θυμούμε μια γειτόνισσα μας. Έχω την εγώ και την πετσέτα μου. Πώς την εγώ. Μια γειτόνισσα μου που ήταν ο γιος της αραβωνιασμένος, δεν μπορούσαν να το φέρουν στο χέρι και ήταν μακριά το σπίτι του. Και εντύσαν το γαλούρι. Και βάλαν το που πάνω, για να μπορέσουν να το φέρουν. Πώς την έλεγαν την πετσέτα που βάλαν μέσα τα γλυκιστά? Μπόλια. Μπόλια. Μπόλια είναι η ψωμαντιλιά. Όχι, μπόλια. Α, μπόλια είναι το πιγκάμπρενι που βάλαν με την ίδια το κέντημα. Μπόλια ήταν γίνει το γλυκιστό. Μάλιστα. Τώρα το να το κατακόψω λίγο για να... για να γίνει πιο μαλακό. Μυρωδικά είναι βάλετε μες στο ζυμαρί για τα γλυκιστά. Τι? Μυρωδικές. Όχι, έβαλε. Απλώς τώρα που τα μελώνουν, έληξε η Δημήτρα βάλει. Εγώ έβαλα κανέλα με μαστίχι κουπανισμένο, στην τώρα που τα βγάλω από το μέλωμα, που τους βάλω το σισάμι, βάλω το... Ροδώστε μου. Ροδόστημα βάλεις το μέσα στο σορόπι. Πριν να βάλεις το σισάμι, έβαλα το μαστίσι με την κανέλα που πάνω και που πάνω το σισάμι. Σαν μυρωθιά που πάνω δηλαδή, όχι μέσα στο ζυμάρι. Όχι, όχι μέσα στο ζυμάρι.
Ανάλογα στο γλυκιστό που να κάνεις. Στο κιλό βάλεις 3/4 του ποτήρκου περίπου, κάπου κι αμή. Στο κιλό το αλεύρι. Και εντάλλα την χρησιμοποιούσετε ελαιόλαδο? Όχι, φυσικά λέω. Γιατί? Γιατί ο ελαιόλαδος έχει άλλη μυρωδιά. Τον ένα όσμο. Ενώ και δεν έχει μυρωδιά. Για τα γλυκιστά. Και τώρα να ενωθεί μετά. Σάκριες ύστερα. Να το αντινάξει να ξεχωρίσει η λωρίδα από μια από την άλλη. Να σταυρωθεί. Αυτό. Μετά. Έχει και άλλα αυτό, μα είναι το κάνεις πιο μεγάλο, βάλε κι άλλο σειρά. Σφυκοφουλιά. Σφυκοφουλιά τότε. Λιανίσομαι και μετά να μελωθούν. Μελωθούν. Με σιρόπι. Ζεστό. Πρώτον, επιβεβαιώνω για τα γλυκιστά ότι είναι εξαιρετικά, τα δοκίμασα και το υπογράφω. Δεύτερον, αυτό το κιούλι που βλέπετε για εσάς στην Ελλάδα που μας βλέπετε είναι η γνωστή σε όλους μας αρμπαρόριζα. Η αρμπαρόριζα, την οποία έχετε, είμαι σίγουρος, όλοι στον κήπο σας και ιδιαίτερα στα χωριά και στα προάστια των μεγάλων πόλεων, ίσως και σε κάποιες γειτονιές που ακόμη αντέχουν και στην όμορφη Αθήνα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Και τρίτο, χαιρετάμε τον κύριο Άντρο Παυλίδη, ο οποίος κατάγεται από το Κυλάνι. Κύριε Παναγιώτα, ο κύριος... Ναι, το Κυλάνι. Από το Κυλάνι. Ναι. Είναι από τη μεριά της μητέρας του. Ναι. Ναι. Είναι από την... παππούς του και ήταν όλοι που το Κυλάνι. Μάλιστα. Μα το να κόφκεις έναν-έναν τούντο ζυμάρι με το χέρι. Με το χέρι. Και μετά να το διπλώνεις και να το τηγανίζεις και να νεις φύλλο. Μα ήθελε όντως πολλά χέρια. Και κάμπναν πάρα πολλά, ναι. Ναι, και κάμπναν και πάρα πολλά. Διότι ήθελαν πολλά, μα είχα χαρτώματα γάμους, ήθελαν πολλά. Μάλιστα. Κυρία Αναστασιαδού, βλέπετε ότι στους διαλόγους υπήρχαν συμφωνίες, διαφωνίες και αυτό είναι μια καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο η κάθε νοικοκυρά έκανε τα διάφορα παραδοσιακά ζυμώματα. Ναι. Φυσικά βάζοντας η κάθε μία τη δημιουργική της φαντασία. Έτσι είναι. και το δικό της χαρακτήρα. Βεβαίως, και ανάλογα με τις γεύσεις που άρεσαν και στην οικογένειά της. Και στην οικογένεια, ναι. Τα διαναμόφωνα. Όπως με ενημερώνει... Στο 100 έβαλαμε μουσκοκάριδο. Α, μάλιστα. Που το είπε μουσκοκάριδο. Άρα... Το γαρίφαλο, γαρίφαλο. Μάλιστα, ορίστε, άλλη μια διαφωνία. Γαρίφαλο με την καλή έννοια. Μάλιστα. Η κυρία Έλενα Κατσουνοτού, η γραμματέας του Ομίλου Κυλανιωτών, με ενημερώνει ότι
Τα αρκατένα και τα γλυτζιστά αναφέρονται σε ποίημα από το 1590, κυρίες και κύριοι, του Αντώνιου Δαρκές, αυτού του ποιητή, με τίτλο «Το προσκυνητάρι των Ιεροσολύμων», ένα ποίημα 2.000 στροφών. Και πάμε ολοκληρώνοντας το οπτικό για να ολοκληρώσουμε και την εκπομπή μας σήμερα και στην Αγία Μαύρη, μία από τις εκκλησίες του χωριού, η οποία πραγματικά είναι ένα στολίδι. Δείτε την ιστορία της. Στολίδι και ο πλάτανος της. Και ο πλάτανος της. Ο πλάτανος της. Μάλιστα. Παρακαλώ. Μία τελευταία πληροφορία από την κυρία Κατσουνοτού. Και τα αρκατένα και τα γλυτζιστά και αυτό το υπέροχο, πώς το λέμε, κέντημα, δανδέλα, είναι καταχωρημένα στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά για το Κιλάνι. Από εκεί είναι καταγεγραμμένα. Κυρία Αναστασιάδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την πορεία και προσφορά του μουσείου σας. Εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ και αφιερώσατε το χρόνο και είμαι σίγουρος ότι καθημερινά γίνεστε
όλο και πιο πλούσια παρά τις γνώσεις σας σε ό,τι αφορά την παράδοση αυτού του τόπου, έτσι είναι. Σαφώς. Κάθε μέρα μαθαίνουμε και κάτι καινούριο, αλλά και κάθε μέρα μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζοντας τον εαυτό μας μπορούμε να επικοινωνήσουμε έτσι καλύτερα και με τους άλλους. Ναι, σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ σας κυρία Παναγιώτα, ευχαριστώ πολλά για τούτα όλα τα καλά που έφερες. Και εγώ ευχαριστώ. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Ευχαριστώ επίσης. Και τα χαιρετίσματά μας σε όλο το όμορφο Κυλάνι και να είναι πάντοτε καλά. Σας ευχαριστούμε που μας βλέπετε. Είναι τιμή μας. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Εμείς και εσείς, εσείς και εμείς, εμείς και ο κόσμος μας από το πρώτο κανάλι. Θυμάστε, για όλο τον Αύγουστο σας κρατάμε συντροφιά 1 ώρα 3 με 4. Και τηλεοπτικά 2 ώρες ραδιόφωνο και ραδιοφωνικά 2 ώρες ραδιόφωνο στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου στους 97,2, 8 με 10. Εκ μέρους όλων των καλών συναδέλφων πίσω από τις κάμερες, χιλιάδες τα ευχαριστώ που και σήμερα μείνατε μαζί μας. Γύρω στις 11:40 απόψε η επανάληψη από το ΡΙΚ 1. Ευχαριστώ επίσης την καλή συνάδελφο Χριστάλα Αυγουστή για την προθυμία και βοήθεια σήμερα στη σκηνοθεσία. Για χαρά.